Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων. Παρασκευή 8 Απριλίου, ντέρμπι για τον 7ο όμιλο της D2, οι Chicago Hulks. Βρίσκονται στην δεύτερη θέση, υποδέχονται τους Περιστέρι War Dogs που βρίσκονται στην τέταρτη. Το μάτς ξεκινά με εύστοχο τρίποντο για τους Hulks που ανοίγουν νωρίς τον λογαριασμό του. Ο Νάσου με το 45 συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι. Για να δούμε την πρώτη επίθεση των War Dogs από κοντά, από το low post. Θα στοχίσει ο Καραλής με το 10. Με το 16 είναι ο Σοφός, με το 3 ο Τσίγρας. Πιέζουν οι War Dogs, δεν θα ολοκληρώσουν το κλέψιμο. Με το 11 ο Μπουργαζάς, με το 10 ο Καραλής και με το 22 ο Χρόνης. Τσίγρας. Το 12-6 οι War Dogs που θα ψάξουν την 13η τους νίκη για να ανέβουν βαθμολογικά και να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν ώψη των play-off. Νάσου δημιουργεί το ρήγμα, προσποίηση του Παπαγιαννάκου που αστοχεί από πλεονεκτική θέση. Μαζεύει ο Χρόνης και θα κατεβάσει και την μπάλα. Λοιπόν, για τους Hulks, με το 45 είναι ο Νάσου, με το 4 ο Παρσόπουλος, με το 0 ο Παπαγιαννάκος, με το 8 ο Μπαντουβάκης και με το νούμερο 2 ο Γιάννης Χιαχάμης. Καλάθι 2 πόντων για τους War Dogs, πρώτο καλάθι για εκείνους. Τον Σοφό αν είναι καλά ή τον Μπουργαζά. Πίσω το χαρτί, δεν παρακολούθησε πίσω το βαλέ. Σημαντικό είναι το σκορ, γίνεται 3-2. Μπαντουβάκη στον Παρσόπουλο και τώρα ο Νάσου από μακριά σε ένα άστοχο τρίποντο. Κύριο Καραλής. Οργανωμένη επίθεση για τους περιστεριώτες. Εμφατική νίκη την περασμένη αγωνιστική για τους War Dogs με 81-47. Συνέτριψαν τους Drunk Kings. Ωραία πηγαίνουν όλη η κατάσταση. Ο Σοφός θα τελειώσει τη φάση μετά την ωραία δημιουργία του Χρόνη. 3-4 πρώτο προβάδισμα στο μάτς για τους War Dogs. Παντουβάκης στον Νάσου. Οι Hulks επικράτησαν τον Γαλάκτικος με 47-62 την περασμένη αγωνιστική. Μια ωραία πάσα στην Witchside, εκεί ήταν ελεύθερος ο Μπαντουβάκης που αστόχησε από την περιφέρεια. Νάσου, δεύτερη ευκαιρία. 9 δεύτερα ακόμα, Νάσου, ωραία η πάσα του, ωραίο και το τελείωμα από τον Κωνσταντίνο Παρσόπουλο, 5-4. Ωραίο μάτς το πρώτο τρίλεπτο με αρκετές εναλλαγές στο προβάδισμα. Ο Άρης Τσίγρας τώρα σε οργανωτή απέναντι στη ζώνη των Hulks. Για να δούμε τον Χρόνη που εκτελεί πίσω από το screen. Μπαλά παίρνει ύψος, δεν θα του κάνει το χατήρι. Ο Τσίγρας ανανεώνει. Σοφός για δύο, το έχει αυτό το σούτ αλλά δεν θα το βάλει. Μπαλά του παίζει ένα περίεργο παιχνίδι, μένει το 5-4. 6-35 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Νάσου για τον Μπαντουβάκη. Και τώρα ο Σιαχάμης από τα 7,5 δεν μπόρεσε να ευθοχίσει, υπάρχει όμως κι άλλο επιθετικό rebound. Ρίψαν φάουλ, δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα. Και στον εφανδιασμό ο Τσίγρας θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπαντουβάκη για να εκτελέσει ζευγάρι βολών. Πάντα αμυντικό από τον Παπαγιαννάκο. Νάσου πιέζει ο Τσίγρας, πέρασε ο Νάσου, σούταρε και για δύο. Rebound επιθετικό από τον Μπαντουβάκη, πρόβλημα για τους War Dogs σε αυτό το τομέα μέχρι στιγμής. Hulks ανανεώνουν συνεχώς τις επιθέσεις τους.
ζευγάρι βολών τώρα για τον Γιάννη Παπαγιαννάκο. Έξω και η δεύτερη. Τσίγρας. Ψάχνει την καλύτερη επιλογή. Τροφοδοτεί στο χαμηλό post τον Καραλή που θα πετύχει καλάθι. Άρης Καραλής και 5-6. Καραλής που ήταν ένας από τους πολλούς παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων στην τελευταία νίκη των War Dogs, 12 έχει βάλει. Νάσου στον Σιαχάμι που προλαβαίνει πριν πατήσει τη γραμμή. Μπαντουβάκη στον Παπαγιαννάκο που εκεί υπερέχει και σκοράρει. 7-6. Χαμής. Χάλξ. Χτυπούν στις αργές επιστροφές των War Dogs στην άμυνα και ανεβάζουν το δείξεις διαφορά στο συν 3-9-6. 4,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Χρόνης για 2 επίτα από τρίπλα. Rebound αμυντικό από τον Σιαχάμι. Χαμής πατά τον γκάζι. Καλή άμυνα από τον Χρόνη που τον αναγκάτισε λάθος. Στο φως με hand-off στον Χρόνη που εκτελεί πίσω από το screen. Δεν έχει ξεκινήσει καλά. Ο συνήθις ύποπτος των Περιστέρι War Dogs, Παπαγιαννάκος από τον δεξί διάδρομο. Πάντα αμυντικό από τον Καραλή. Χρόνης που είχε 21 πόντους με 7 τρίποντα στο τελευταίο μάτι της ομάδας του. Πρώτη αλλαγή στο μάτς για τους Hulks. Το νούμερο 21 θα περάσει ο Καλδέλης στο μάτς αντικαθιστώντας τον Παρσόπουλο. Πως χάνει την πρώτη βολή. Πάζει όμως τη δεύτερη. Μπαντουβάκη στον Σιαχάμι. 2-1-2 η ζώνη στον War Dogs. Ο Νάσου σε σου 2 πόντων. Μάχη για το rebound το παίρνει εύκολα ο Καραλής. Χρόνης. Μπουργαζάς. Ωραία στον Καραλή. Που θα κερδίσει φάουλ. Θα εκτελέσει και αυτός με τη σειρά του από τη γραμμή. Τέταρτο ομαδικό των Hulks. Μόλις ένα έχουν οι War Dogs. Προθερμαίνεται και ο Κουλούρης. Κουλούρης που την περασμένη αγωνιστική φλέρταρε με ένα ιστορικό triple double και 26 πόντους, 29 rebound και 9 assist. Πάντας μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση. Σκιαχάμι στον Μπαντουβάκη. 10 δεύτερα ακόμα. Βάλα στον Νάσου τώρα. Νάσου ψάχνει το διάδρομο, θα μείνει στον αέρα και θα πετύχει το καλάθι ο Σπύρος. Για το 11-8, λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Τσίγρας τροφοδοτεί τον Καραλή, εκείνος θέλει να γυρίσει προς την baseline. Καλή άμυνα του Παπαγιαννάκου, σοφός για τον Χρόνη, θα του βάλει και ένα screen. Χρόνης για 2, ούτε τώρα. Αλλά μπαίνει και βγαίνει
Φτιά χάμις. Να σου από μακριά. Παλαβίσκει στο σίδερο. Κατοχή για τους Wardogs. Τσίγρας. Θα γυρίσουμε reverse, τελειώνει τη φάση με το αριστερό, υποδειγματική κίνηση από τον Αριστίδη Τσίγρα, 11-10. Παντουβάκης. Για χάμις για τον Νάσου που δεν θα βιαστεί. Την Κινάκας. Στοχής ο Αλέξανδρος, πήρε ο Μπουργαζάς, πετά μπροστά για τον Χρόνη. Ωραία πάσα στη Woodside, εκεί είναι ο Τσίγρας, θα συνεργαστεί εξαιρετικά με τον Σοφό. 11-12. Περνούν μπροστά οι τυπικά φιλοξενούμενοι απόψε. Στο πρώτο γύρο 49-61 είχαν επικρατήσει οι Chicago Hulls που περνούν τώρα και πάλι μπροστά με τρίποντο του Σιαχάμι για το 14-12 time out. Τα λέμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση της πρώτης περίοδου. Διαφορά 2 πόντων χωρίζει τις δύο ομάδες. Τσίγρας. Μια συνεργασία με τον Σοφό, κλείνουν 2 παίκτες πάνω του. Πάρα λίγο να βγάλει μια σπουδαία πάσα για τον Καραλή. Σιαχάμι στην προσπάθειά του να κατεβάσει γρήγορα θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ που είναι το δεύτερο για τους War Dogs. Λοιπόν, ο Σιαχάμις, ο Τιγκινάκας, ο Νάσου, ο Καλδέλης και ο Μπαντουβάκης στην πεντάδα των Chicago Hulks. Νάσου σταματάει την τρίπλα, έψαξε στήριγμα, έδωσε στον Σιαχάμι. Τιγκινάκας με το αριστερό, το χάσε, rebound επιθετικό από τον Μπαντουβάκη. Και να σου για 3 στο σίδερο για να πάρει ο Χρόνης και να πετάξει μπροστά στον Μπουργαζά. Χρόνης, Μπουργαζάς, Καραλής, Τσίγρας και Σοφός με την ίδια πεντάδα συνεχίζουν οι War Dogs. Λόγω πως επίθεση, Καραλής θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Συμπληρωμένα πλέον τα ομαδικά των Hulks. Η πρώτη βολή του Καραλή. Ο Καραλής που είχε 10 πόντους και 8 rebound στο τελευταίο του παιχνίδι, φλερτάροντας με το double-double. 14-13 και τώρα 20 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Τα 7 τώρα είναι για τους War Dogs, δεν θα τα χρειαστούν. Ο Χρόνης βρίσκει το χέρι του από μακριά. 13 δεύτερα για τους Hulks λοιπόν. 14-16 το σκορ. Είχα να δώσουν φάουλ. Είχαν να δώσουν φάουλ οι War Dogs, έχουν άλλο ένα να δώσουν, 8,4. Άλλο ένα έχουν να δώσουν. Ο Νάσου θα επαναφέρει. Νάσου. Μπάλα δεν θα φτάσει στον Καλδέλη, κλέβει ο Σοφός και ο Χρόνης θα πετάξει την μπάλα από μακριά. Τέλος στην πρώτη περίοδο. Chicago Hulls 14, Περιστέρι War Dogs 16. 4 δεκάλεπτο, ο Χρόνης για 3. Το χάνει, το rebound αμυντικό από τον Μπαντουβάκη. Μπαντουβάκης, Σιαχάμις, Νάσου, Τιγκινάκας και Καλδέλης για τους Hulks. Από την άλλη πλευρά ο Καραλής, ο Τσίγρας, ο Χρόνης, ο Σοφός και νέο πρόσωπο ο Παναγιώτης Κουλούρης με το νούμερο 0. Σιαχάμις, Μπαντουβάκης, πέναλτι είναι αυτό. Το χασε, πήρε ο Σοφός. Τσίγρας,
περνάει πάσα, το έχει καταλάβει και ο Μπαντουβάκης και κλέβει δύο μένα στον εφενδιασμό. Ο Μπαντουβάκης φτιάχνει πάσα, ο Τσίγρας εκεί τον ψάρεψε. Καλδέλη στον Μπαντουβάκη. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Νάσου στέκεται και σουτάρει για 2. Το rebound από τον Κουλούρη. Κρόνης είναι το Σοφού. Πάσα στον Τσίγρα που επιτίθεται στο close out. Σουτάρει για 2 για στοχή. Ο Σοφός στο κατάλληλο σημείο. Τσίγρας, Κουλούρης. Καλάθι όχι φάουλ, ναι. Σε κάθαρο. Δύο φορές λοιπόν για τον Παναγιώτη Κουλούρη. Χάνει την πρώτη. Δεύτερη, γυνάκα στο rebound. Φτιάχαμε για τον Μπαντουβάκη σε επίθεση για τους Hulks. Χωρίς κόρτο βρε το 1,5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Σκιαχάμις αστοχή από μακριά. Και συνεννόηση μεταξύ Σκιαχάμι και Καλδέλη. Εδώ υπήρχε ευκαιρία για επιθετικό rebound. Βόρντοξ στην επίθεση με τον Καραλίνα αστοχή και τον Σοφόνο να νεώνει. Χρόνης, παρισθέσει ο Κουλούρης στο χαμηλό post. Με φλότερ θα τελειώσει τη φάση έστοχα ο Άρης Καραλής για το 14-18 και το maximum προβάδισμα των World Dogs, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το συν 4. Νάσου. Σκιαχάμις πήρε screen, έκανε μια βόλτα και ξαναπήρε. Πιέζουν οι World Dogs που αμήνονται υποδειγματικά εδώ και η μπάλα θα μείνει στα χέρια των Hulks. Χειροκροτήματα από τον Πάγκο, τους κομισάριους. Στον Πάγκο ο Καραλής για να πάρει ανάσες. Περνά στο παρκέ ο Στάικος για πρώτη φορά. Ενώ στην άλλη πλευρά Μπαντουβάκης και Νάσου στον Πάγκο. Με το 23 περνά στο μάτς. Κονιτόπουλος και με το 14 ο Νίκος Οντιγινάκας. Καμίνα που δεν ολοκληρώνεται. Χρόνης στα 7 δευτερόλεπτα, η μπάλα στον Σοφό. Χρόνης στη λήξη για να μαζέψει το αμυντικό rebound ο Παπαγιαννάκος. 7 λεπτά ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Το μάτς παραμένει κλειστό, παραμένει ντέρμπι όπως αναμενόταν. Σκιαχάμις, καλό σκρίνει το Παπαγιαννάκου με φάουλ όμως. Χρόνης, δοκιμάζει για 3. Λοιπόν από τον Αλέξανδρο την Κινάκα. Τον Νίκο για να οργανώσει. Σκιαχάμις. Σταματσόης για να ξεμαργαριστεί ο Τιγκινάκας και να πάρει την μπάλα. Παπαγιαννάκος απέναντι στον Κουλούρη. Δεν έπιασε προσποίηση. Περιμπάνω από τον Στάικο. Ωραία, πάσα στη weak side, χρόνης από την εξαιρετική δημιουργία του Κουλούρη. Άστοχες οι δύο ομάδες στα τελευταία λεπτά, μόλις 2 πόντους έχουμε δει σε 4 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Με δώσει τύχη, η μπάλα θα πέσει στο καλάθι. Σε 3 πόντων από τον Νίκο Τιγκινάκα, 17-18.
Τσίγρας. Στάικος για την απάντηση. Αλλά βρίσκει μόνο στο δισκάκι. 17-21. Αντιδρούν οι War Dogs. Αλέξανδρος Τικινάκας. Άσε για τον Παπαγιαννάκο, δεν είναι καλή. Γρηγόρης Αντωνάκης στο μάτς. Αντικαθιστά τον Χρόνη, ο οποίος θα πάρει ανάσες. Με Αντωνάκη, Τσίγρα, Κουλούρη, Σοφό και Στάικο στο παρκέ. Οι War Dogs, Αντωνάκης για τρεις. Κάνει airball. Κονιτόπουλος στον Τσιαχάμι. Κάμις πέρασε το μαργάρισμα του Στάικου και ο Κονιτόπουλος δίνει στον Παπαγιαννάκο 5 δεύτερα ακόμα. Δύσκολο σούτ εκτός ισορροπίας. Τρομερό καλάθι από τον Γιάννη Παπαγιαννάκο. 19-21 ο Κουλούρης για τη γρήγορη απάντηση. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Λοιπόν, πάει να χαλάσει το μάτς, για να μην πω χαλάσε. Αποβολή του Παπαγιαννάκου. Η γραμμή ο Στάικος που αστοχεί στην πρώτη. Αυτά και με αυτά οι Hulks συμπληρώνουν 4 ομαδικά, ο Σοφός βάζει την πρώτη από τις δύο βολές που εκτελέσει, κάνοντας το σκορ 19-22. Και δύο βολές για τον Κουλούρη τώρα για το φάουλ που κέρδισε. Δέκα-εννέα-είκοσι-τέσσερα συν 5 για τους War Dogs με αυτά και με αυτά. Σιάχαμις για τρεις. Μεγάλο καλάθι από τον Σιάχαμι, ανάσα για τους Hulks. Ένα σούτ που το χρειάζονταν. Διαφορά στους δύο. Τσίγρας, ωραία, έχει δει τον Στάικο που περιμένει ακροβολισμένος. Αλλά αστοχή αυτή τη φορά, εύκολο rebound για τον Νίκο Τιγκινάκα που θα κατεβάσει και την μπάλα. Λιγότερο από 4 λεπτά ακόμα, καλή σκέψη, κακή εκτέλεση αυτή την πάσα προς τον Καλδέλη. Σοφός. Στάικος. Τσίγρας, καλή κυκλοφορία. Σοφός για δύο. Ένα άστοχο σουτ. Πάνω του Καλδέλη και τώρα Σιαχάμις. Κυρία για τους Hulks να ισοφαρίσουν ή και να περάσουν μπροστά αν σκοράρουν εκ νέου για τρεις. Νάκας για τον Νάσου που αστοχεί. Σε πλεονεκτική θέση ο Καλδέλης μετά το δικό του επιθετικό rebound. Ισοφαρίζει το μάτι στους 24 πόντους. Αντωνάκης, η λόμπα για τον Σοφό.
το κλέψιμο των γηπεδούχων. Με την ανισορροπία στην άλλη πλευρά, ο Νάσου όμως θα χάσει την ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του. Αντωνάκης, τρέλερ του Στάικου, ξανά στον Αντωνάκη μπαλά. Κουλούρης, ωραία για τον... για τον... κόλλησα. Ο Τσίγρας, ναι, που αστοχή κατά το καλάθι. Σιαχάμις Καλδέλης, για δύο μπροστά στον Σοφό, ο Τιγκινάκας στο rebound. Τόξει την μπάλα από τον Αντωνάκη. Σιαχάμις, δύσκολη προσπάθεια. Λύνει την πολιορκία με το αμυντικό του Κουλούρη. Γρήγορο transition των War Dogs. Κουλούρης παίρνει θέση, γυρνά εξαιρετικά προς την baseline. Και σε δεύτερο χρόνο θα πετύχει φυσικά το καλάθι για το 24-26. Σιαχάμις. Να σου βγει κατά screen, εκτέλεσε αλλά αστόχησε από 6.75. Ο Καλδέλης επιμένει, ο Καλδέλης που δίνει πολλή ενέργεια στην ομάδα του, δεν μπόρεσε να σκοράρει αυτή τη φορά. Τσίγρας, Στάικος, Σοφός. Ξανά στον Στάικο που παίρνει screen και εκτελεί άστοχα. Νάσου στο rebound, τελευταίο 1,5 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Νάσου από τον αριστερό διάδρομο, νικά τον Στάικο. 24-28, time out από τους War Dogs. Μπουργαζάς, Κουλούρης, Σοφός, Καραλής και Χρόνης για τους War Dogs. Με τα αδέρφια την Κινάκα, τον Νάσου, τον Σιαχάμι και τον Καλδέλη, η Χάλξ. 26, όλα γράφει από την Οσπίναγας τώρα, κάποια διόρθωση υπήρξε. Το μάτς σε ισορροπία. Χρόνης, ωραία στον Καραλή, που αστοχεί από κοντά. Κινάκας για τον Σιαχάμι. Απέναντι για τον Νάσου που διεισδύει δυναμικά προς το καλάθι και κερδίζει φάουλ πρώτο τον War Dogs δεύτερη περίοδο. Νάσου. Το δεύτερο ακόμα. Νάσου για τρεις. Πολύ κακό το σουτ. Περνεί ο Κουλούρης. Ωραία, πάσα για τον Σοφό. Και παρέμεινε για τους War Dogs παρά τις κόντρες. Ο Κουλούρης που αστοχεί από μακριά. Νέο φάουλ. Τρίτο για τον Καραλή, πρόβλημα για τους War Dogs. 19,5 τα δευτερόλεπτα στο ρολόι, 18 στην επίθεση των War Dogs, μικρή απόκληση στα δύο χρονόμετρα. Ο Αντωνάκης περνά στη θέση του Καραλή. Στην επαναφορά ο Τιγκινάκας. Νίκος Τιγκινάκας για 3. Αστοχή, ο Κουλούρης για τον Χρόνη. 13 δευτερόλεπτα ακόμα, δεν θα βιαστούν οι War Dogs. Σοφός με hand-off στον Χρόνη. Κουλούρης, Σοφός. Έβαλε την μπάλα στο παρκέ αλλά αστόχησε. Σιαχάμις δεν θα προλάβει. Κοιτά την μπάλα και αστοχή. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο, 26 όλα. Απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε Chicago Hawks και Περιστέρι War Dogs. Δεύτερο ημίχρονο στα Λιώσια. Πρώτη κατοχή για τους Hawks. Βρίσκονται στο παρκέ με τον Νάσου, τα αδέρφια την Κινάκα, τον Καλδέλη και τον Σιαχάμι που έχει την μπάλα. Ο Νάσου ξεμαργαρίζεται προσωρινά, σουτάρει για 3 και εύστοχη. Καλό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. 29-26. Μπουργαζάς, Κουλούρης, Σοφός, Χρόνης και Τσίγρας. Για τους War Dogs, πάσα στη weak side, πάρα λίγο το κλέψιμο, κράτησε ο Τσίγρας. Κουλούρης για τον Σοφό.
δεν μπορεί να ευστοχίσει. Παίρνει ο Τιγκινάκα στο rebound. Ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο. Καμία ομάδα δεν κατάφερε να ξεφύγει με σημαντική διαφορά. Νομίζω είχε αποβληθεί ο Παπαγιαννάκος που έδινε δύναμη στο low post για τους Hulks. Στην Κινάκα για 3. Αλέξανδρος στην Κινάκα 31-26 με 2 τρίποντες βόμβες. Ξεκινούν με καλούς ιονούς στην τρίτη περίοδο οι τυπικά γηπεδούχοι Hulks. Χρόνης. Κουλούρης του ξανέδωσε με handoff και ο Χρόνης απαντά με μια ωραία τριποντέλα. 31-29 η απάντηση του Χρόνη. Μειώνει τη διαφορά στους δύο. Νάσου για 3. Εκεί, το rebound από τον Κουλούρη. Ψάχνει την πρώτη πάσα στον Χρόνη. Μπουργαζάς βάζει το σκριν για να περάσει ο Τσίγρας. Στο φως απέψερων ελευθερών βολών. Ψηλά ο Καλδέλης κατεβάζει το αμυντικό. Θα τρέξει ως Κιαχάμις. Όχι, ο Νάσου είναι απέναντι στον Σοφό, κερδίζει το φάουλ. Πρώτο στην τρίτη περίοδο. Νίκος την Κινάκα στον πάγκο. Κωνιτόπουλο στο παρκέ. Βολές του Νάσου. Λούρις προσποιείται ότι θα αφήσει με χαντόφ. Πάει κοντά στο καλάθι και πασάρει στην αδύνατη πλευρά. Μπουργαζάς σου τριών πόντων. Βάλα στο σίδερο και στα χέρια του Καλδέλη. Νάκας, Κωνιτόπουλος είχε το χώρο να εκτελέσει για δύο, δεν βιάστηκε. Σιαχάμις βάζει το σκρίνο Καλδέλης. Δύο παίκτες θα παίξουν πάνω στον Σιαχάμι. Εκείνος θα κάνει λάθος, Κουλούρης 3 με 1. Ψάρι για τον Τσίγρα, εκείνος δεν ξέρω γιατί δεν πάει στο καλάθι. Πασάρι και δικαιώνεται εν τέλει αφού ο Κουλούρης θα πάρει το maximum. Μια συμπληρωματική βολή για τον Παναγιώτη Κουλούρη. Διαφορά ξανά στους 2, 33-31. Εμείς ο τρίποντο. Νάσου. Διπλός κρίνει στην κορυφή. Καθυστερεί, τώρα πασάρι για τον Κωνιτόπουλο, γίνος περνά τον Μπουργαζά. Κωνιτόπουλος για 2 στο σίδερο, rebound του Σοφού. Ο Μπουργαζάς για τον Κουλούρη. Κουλούρης όλο το δρόμο με το αριστερό, θα τελειώσει τη φάση. Κωνιτόπουλος, Καλδέλης με φλότερ, άστοχος και αυτός. Υπάρχει όμως επιθετικό rebound από τον Κωνιτόπουλο και έξτρα κατοχή. Με τον Καλδέλη να δέχεται το stop του Σοφού. Δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει ο Καλδέλης που έχει μείνει στο παρκέ. Καλά στο Κουλούρη εδώ μεταξύ στην άλλη πλευρά. Πάμε σε time out. Επιστροφή στα Λιώσια, 6 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Παντουβάκης. Για 2 μπροστά στο υψωμένο χέρι του Καραλή και αστοχή. Ριμπάνω τον Κουλούρη, Κουλούρης, Καραλής, Τσίγρας, Χρόνης και Μπουργαζάς. Καλάθι δεν θα έρθει από τον Τσίγρα, έχει πατήσει όμως την baseline ο Μπαντουβάκης. Η κατοχή είναι ξανά για τους War Dogs, ο Νάσος και Χάμις, ο Μπαντουβάκης, ο Καλδέλης και
ο Κονιτόπουλος στην πεντάδα των Chicago Hawks. Κουλούρης, λάθος πάσα, βαλοσυστημένη στα χέρια του Νάσου που βρίσκεται την ευκαιρία να τρέξει. Έχει πάσα για τον Κονιτόπουλο, δίνει στον Σκιαχάμι. Σκιαχάμις, το χάσε, καλή άμυνα του Καραλή. Και τώρα Χρόνης Κουλούρης. Κερδισμένο φάουλ και βολές για τον Παναγιώτη Κουλούρη, διαμαρτύρεται ο Καλδέλης. Για την αμυντική λειτουργία της ομάδας, νομίζω, όχι για την απόφαση του ρεφερή. Δεύτερο ομαδικό των Hulks, 1 έχουν οι War Dogs. 33-34 γράφει Φωτεινός Πίνακας. Και ο Κουλούρης θα στοχίσει την πρώτη βολή. Κάζει και τη δεύτερη, υπάρχει όμως επιθετικό rebound και ο Νάσου θα κλέψει. Νάσου όλο το δρόμο, βγάζει την άμυνα ο Μπουργάζας με κάποιο τρόπο. Έρχεται όμως ο Σιαχάμις για να πετύχει ένα εκπληκτικό καλάθι. Ωραίο στιγμιότυπο με τον Μπουργάζα να δίνει παιχνίδι στον Σιαχάμι. Ψυχωτικά χειροκροτήματα για τον Κουλούρη. 35-34 μπροστά οι Hawks που έχουν και την κατοχή. Κονιτόπουλος, Σιαχάμις γίνεται τα σκριν. Τον επιτηρείο Χρόνης, Νάσου. Νάσου, Σιαχάμις, καλή άμυνα από τους War Dogs. Και θα λήξει το 24, για αυτό είναι το στήριγμα. Μπουργαζά στον πάγκο. Περνά στο μάτς ο Στάικος. Τσίγρας, Καραλής. Χρόνης με αυτοπεποίθηση από μακριά. Μεγάλο καλάθι, 35-37 με τον Χρόνη να πυροβολεί ξανά. Πίσω από τη γραμμή των 6.75. Μέτρη του είδους. Σιαχάμις. Δίνει στον Κονιτόπουλο για να ξαναπάρει. Κονιτόπουλος θέλει να απαντήσει. Bound από κανέναν. Η κατοχή για τους War Dogs. 4 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Καλδέλη στον πάγκο, Αλέξανδρος Τιγκινάκας επιστρέφει στο μάτς. 19 δευτερόλεπτα έχουν στη διάθεσή τους οι War Dogs για να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Αστοχή όμως ο Καραλής σε σουτ δύο πόντων και ο Καλδέλης θα τρέξει. Καλδέλης για τον Νάσου, έχουν γυρίσει οι φιλοξενούμενοι. Σιαχάμις για 3. 38-37, το ντέρμπι καλά κρατεί στα Λιώσια. Καχάμις βάζει μπροστά τους Hawks. Μία ακόμα αλλαγή στο προβάδισμα αλλά και στο momentum. Χρόνης, Κουλούρης για τον Χρόνη που εστοχεί με ταμπλό από μακριά, δεν ξέρω αν το ήθελε. Πανηγυρίζουν οι War Dogs από τον πάγκο, 38-40. Καχάμις, Νάσου για 3. Πάνω το Κουλούρι. Θα κάνει λάθος, ο Σιαχάμις είναι παντού. Και δοκιμάζει και για 3. Τώρα παίρνει το rebound το Κουλούρι και θα κατεβάσει ο ίδιος την μπάλα. Άμυνα με φάουλ από τον Κονιτόπουλο. Τέταρτο ομαδικό για τους Hawks. Βολές θα εκτελούν στα αναπομείνα τα 2.54 οι War Dogs που έχουν μόλις ένα φάουλ. Καραλής, Κουλούρης απέναντι μόνος του ο Τσίγρας. Καραλής θα πάρει την ευθύνη αλλά δεν δικαιώνεται. Γυνάκα στο rebound και ο Σιαχάμις φύνει στο Νάσου. Νάσου εξαιρετική, τρίπλα πήγε μέχρι μέσα και κέρδισε το φάουλ. Θεαματική φάση από τον Σπύρο Νάσου, ο οποίος είχε 14 πόντους το τελευταίο μάτι της ομάδας του. 11 είχε ο Σιαχάμις και 16 ο Παπαγιαννάκος που θυμίζω αποβλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο.
επιτυχία. Αλλιώ, χάστε ότι η πρώτη εκ των δύο βολών του Νάσου μένει το 38-40. Μέσα η δεύτερη 39-40. Μάτς ακατάλληλο για προβλέψεις. Χρόνις για τον Κουλούρη. Πάσα για τον Καραλή που αστοχεί, έχει χτυπήσει όμως ο Κινάκας που πιάνει το πρόσωπό του, πάμε σε διακοπή. Όλα καλά ευτυχώς με τον Κινάκα. Μάτς συνεχίζεται. Διαφορά στον πόντο. Και Χάμης αλλάξε με τον Κολυτόπουλο. Νάσου. Την Κινάκας για δύο. Ψηλά ο Κουλούρης. Κουλούρης που πρέπει να έχει ήδη WW. Τσίγρας Κουλούρης με χαντόφ. Τον χρόνο που θα δοκιμάσει από μακριά, η μπάλα όμως δεν του κάνει το χατήρι. Και Χάμης έχει δει την κίνηση του Κονιτόπουλου που στον εφουδιασμό δεν θα πετύχει το καλάθι. Γυρνά και παίρνει και το rebound ο Παναγιώτης ο Κουλούρης. 92 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Στάικος για δύο από πλάγια θέση, θα ευστοχίσει ασίστ του Κουλούρη. 39-42. Νάσου. Ξέχνει την καλύτερη επιλογή, δίνει στον Σιαχάμι με 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Σιαχάμις από τα 8. Νέο rebound του Κουλούρη. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο, διαφορά 3 πόντων. Χωρίζει τις δύο ομάδες. Χρόνης. Κουλούρης. Θα δοκιμάσει για 2. Το rebound αμυντικό. Ο Κολυτόπουλος περνά το κέντρο χωρίς πρόβλημα. Νάσου υποπίεση για 3, ήταν καλό το σουτ. Μάχη για το rebound θα πάρουν οι War Dogs που θα τρέξουν τώρα. Κουλούρης θέλει να επιτεθεί γρήγορα κοντά στο καλάθι. Βγάζει την άμυνα από την Κινάκας που πετά έξυπνα την μπάλα πάνω στον Καραλή και έτσι οι Chicago Hulks θα έχουν τα εναπομείνετα 13,4 της τρίτης περίοδου, όλα δικά τους. Για να δούμε αν θα ψάξουν το τρίποντο της ισοφάρισης ή ένα δίποντο για να μειώσουν. Νάσου. Σκηνή του την Κινάκα, ο Νάσου περνά, δημιουργεί το ρήγμα και σκοράρει στην πιο ωραία φάση του μάτσου μέχρι στιγμής. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα, ο Χρόνης πέταξε την μπάλα εντός χρόνου αλλά εκτός στόχου, τέλος στο τρίτο δεκάλεπτο, 41-42. Βραχία κεφαλή για τους Περιστέρι War Dogs. Τέταρτο δεκάλεπτο στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής. Στον 7ο όμιλο της D2. Η Chicago Hulks με ρεκόρ 14-4. Που βρίσκονται στη δεύτερη θέση. Αντιμετωπίζουν τους War Dogs που βρίσκονται δύο θέσεις κάτω με ρεκόρ 12-6. Βλέπουμε ένα υπέροχο παιχνίδι. Πολλές εναλλαγές. Στο Χρυσοκονιτόπουλος πήρε ο Σοφός και ο Κουλούρης για τον Τσίγρα. Τσίγρας έψαξε στήριγμα, Σοφός. Σταματάζει τρίπλα, Χρόνης. Κουλούρης με μισμάτς. Καραλής για δύο θα αστοχίσει, το rebound από ποιον άλλον, από τον Κουλούρη που τυχαίνει νέο καλάθι 41-44, πρώτο στην τέταρτη περίοδο. Μπαντουβάκης, Νάσους, Σιαχάμης, Καλδέλης και Κονιτόπουλος, η πεντάδα των Chicago Hulks που δεν τα παρατούν. Κονιτόπουλος στον Μπαντουβάκη για να ξαναπάρει. Πέρασε ο Κονιτόπουλος, πάσαρε για τον Μπαντουβάκη, ελεύθερος ο Νάσους, σουτ 2 πόντων. Κάνει έρμπολ, εποφελίσεται και σκοράρει ο Κονιτόπουλος. 43-44.
χρόνισε από μακριά. Δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Σοφό. Που αστοχεί από το high post. Rebound του Καλδέλη. Κονιτόπουλος. Ο Νάσου δίνει ελεύθερο τρίποντο στον Κονιτόπουλο. Εκείνος αστοχεί. Για μαζέψει ο Κουλούρης. Νάσου. Πέρασε ωραία, έμεινε στον αέρα και θα κερδίσει το φάουλ για να εκτελέσει βολές. Ο εκπληκτικός απόψε Σπύρος Νάσου. Time out. Πήξε πρώτη βολή του Νάσου. Νάσου Μπαντουβάκης. Καλδέλης και Χάμης και Κονιτόπουλος οι 5 των Χάλκς. Τσίγρας, ο Χρόνης, ο Κουλούρης, ο Σοφός και ο Στάικος για τους War Dogs. 44-46, 7 λεπτά ακόμη για το φινάλε. Κουλούρης. Κυρίο Μπαντουβάκη, σκρίνει του Στάικου. Αλλά δεν φτάνει στον Σοφό. 7 δεύτερα ακόμα. Σοφός. Στάικος, η χειρή ρολόι. Ο Σοφός θα εκτελέσει στη λήξη για να μαζέψει ο Νάσου. Για να πετάξει εκεί που δεν βρίσκεται κανείς συμπαίκτης του. Η μπάλα μάλιστα πήγε μια βόλτα προς την εξέδρα. Τσίγρας για τον Χρόνη. Κουλούρης. Κουλούρης σε προσωπική ενέργεια, τρομερό καλάθι από τον Παναγιώτη Κουλούρη. 44-48. Για Χάμη, στον Νάσο θέλει να βγει από σύστημα Τσόης. Θα πάρει τώρα την μπάλα στα 9 δευτερόλεπτα. Για Χάμη. Πάνω του Χρόνης, για Χάμη για 3. Ίσως να μην ήταν η καλύτερη επιλογή. Ο Νάσο ανανεώνει και σκοράρει. Τρομερός. 46-48. Οι ομάδες που αρνούνται να χάσουν. Κουλούρης, Χρόνης για το μεγάλο σουτ. Το βάζει, δεν είναι να τον αφήνει ελεύθερο από αυτό το σημείο. 46-51. Για Χάμης. Κονιτόπουλος. Μπαντουβάκης για 2. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Παίρνει ο Νάσου αλλά πατά την baseline. 5-28 για το φινάλε. Οι War Dogs εδώ έχουν την ευκαιρία να προηγηθούν για πρώτη φορά με διαφορά μεγαλύτερη των 5 πόντων. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Κουλούρης. Χρόνης για 3. Αστόχησε, rebound επιθετικό όμως από τον Τσίγρα, δεν πρόσεξαν οι Hulks. Χρόνης, corner 3 στο καλάθι. 46-54 και τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για τους Chicago Hulks που θα καλέσουν time out. Τελευταίο πεντάλεπτο στο μεγάλο derby. Νάσου, για Χάμης γίνεται τα screen. Νάσου για 3. Rebound από τον Κουλούρη. Στάικος όλο το δρόμο. Μείναμε φάουλ, λέει ο ρέφερι, το κερδίζει ο Κουλούρης. Κουλούρης, Στάικος, Σοφός, Χρόνης και Μπουργαζάς για τους War Dogs. Από την άλλη πλευρά ο Κονιτόπουλος, ο Τικινάκας, ο Νάσου, ο Μπαντουβάκης
Με συγχωρείτε, Κέος και Αχάμις. 46-54 το σκορ. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 8. Και για να δούμε αν θα πάει και στους 10. Χάνει την πρώτη ο Κουλούρης. Τα μεγάλα τρίποτα του Χρόνη στα τελευταία λεπτά οι Βόρντοκ κατάφεραν να χτίσουν μια σημαντική διαφορά για τα δεδομένα του αγώνα. 46-55 τώρα το σκορ. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Η μπάλα αρχίζει να ζυγίζει πιο βαριά από το κανονικό. Και Αχάμις αφήνει στον Μπαντουβάκη την Κινάκας απέναντι στον Σοφό. Δεν θα καταφέρει να τον νικήσει. Ένα ακόμη rebound από τον Κουλούρη που κάνει πάρτι σε αυτόν τον τομέα. Χρόνης, η αλλαγή του Νάσου και καλή άμυνα του Μπαντουβάκη που δεν ολοκληρώνεται όμως. Και ο Μπουργαζάς θα έχει ελεύθερο σουτ. Μπουργαζάς για 3, κάνει airball, Μπαντουβάκη στο rebound. Σιαχάμις δεν μπορεί να ευστοχίσει, βιαστική επίθεση τώρα από τους Hulks. Που αν επιχειρήσουν να γυρίσουν το μάτς με τρίποντα δεν νομίζω ότι θα έχουν τύχει. Οι Bulldogs θα παίξουν και με το ρολόι. Κονιτόπουλος δεν μπορεί να ευστοχίσει, μπάλα εκτός από τα χέρια του Κουλούρη. Κονιτόπουλος επανέφερε. Μπαντουβάκης περνάει. Βάζουν τα αμυντικό από τον Σοφό. Κουλούρης ωραία πάσα, Στάικος, καλή άμυνα του Νάσου. Σετ επίθεση. Μπουργαζάς υψώνει. Κουλούρης απέναντι σε δύο παίκτες. Δίνει στον Σοφό. Μπουργαζάς θέλει να τελειώσει το μάτς, αλλά αστοχεί ο Κουλούρης στο κατάλληλο σημείο. Σκοράρει για το 46-57, πρώτο διψήφιο προβάδισμα στο μάτς για τους Περιστέρι World Dogs. Το μάτς φαίνεται να έχει κρυθεί. Υπάρχει όμως χρόνος ακόμη, την Κινάκα σας αστοχεί. Την κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. Σιαχάμις βάζει ένα τρελό τρίποντο και το βάζει. 49-57. Για να δούμε αν μπορεί να γυρίσει το μάτς. Έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο. Διαφορά στους 8. Κουλούρης γυρνά προς την baseline. Φάουλ χαμηλά από τον Τικινάκα. Φάουλ που είναι το τρίτο. Όχι, το δεύτερο ομαδικό των Hulks. Δύο έχουν και οι War Dogs. Σάικος, Χρόνης, Μπουργαζάς, Κουλούρης και Σοφός στην πεντάδα των φιλοξενούμενων. Χρόνης. Αφήνει στον Κουλούρη. Μπουργαζάς, Χρόνης, αστόχησε από μακριά, πήρε ο Καλδέλης. Ένα γρήγορο καλά θα ψάξουν οι Chicago Hulks. Σιαχάμις, ωραία η πάσα του. Δεν προλαβαίνει να την συγκρατήσει ο Κόβερης. Κόβερης που πέρασε για πρώτη φορά στο match. Με Κόβερη, Καλδέλη, Σιαχάμι, την Κινάκα και Νάσου. Η Χάλκ τώρα. Παράβαση 3 δευτερολέπτων του Κουλούρη. 1 και 15 για το φινάλε. Σιαχάμις. Την Κινάκας. Ευστοχή από μακριά. 52-57 και έχουμε μάτς. Time out από τους Board Dogs. Θα λέμε σε λίγο. Διαφορά στους 5, τελευταίο λεπτό στα Λιώσια. Hulks θα πιέσουν την επαναφορά. Μήπως και κλέψουν κάποια μπάλα. Επαναφορά για τον Κουλούρη. Οι Bulldogs θα παίξουν με το ρολόι.
Η πάσα όμως δεν είναι καλή και έτσι θα γίνει το λάθος. Ευκαιρία μεγάλη τώρα για τους Hawks να μειώσουν τη διαφορά κάτω από τους 5 πόντους. Με την Κινάκα, Καλδέλη, Μπαντουβάκη, Σιαχάμι και Νάσου στο παρκέ, οι τυπικάκοι παιδούχοι. Σιαχάμις με χαντόφ τον Νάσου. Είναι ο Καλδέλης για να βάλει το screen. Ο Νάσου περνά από τον Σοφό. Φάουλ χαμηλά. Ως μη γενόμενη φάση στη συνέχεια. Τρίτο ομαδικό των World Dogs, έχουν άλλο ένα να δώσουν. Μπαντουβάκης δοκιμάζει για δύο και αστοχή το rebound από τον Σιαχάμι και άλλη ευκαιρία για τους Hawks. Σιαχάμις από μακριά, ο Τιγκινάκας προσπαθεί και ανανεώνει. Πασάρι για τον Μπαντουβάκη, θα πάρει όμως ο Καραλής. Και τώρα Τσίγρας κυλούν πολύτιμα δευτερόλεπτα και οι World Dogs είναι όλο ένα και πιο κοντά στη νίκη, τεχνική ποινή στον Τιγκινάκα που αποβάλλεται κι αυτός. Τριάντα δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Ο Χρόνης έχει πάρει θέση για να εκτελέσει τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Νομίζω το τελικό σκορ μένει να μάθουμε. Θα έχουν και την επαναφορά. Τσίγρας παίζει με τον Χρόνο, πασάρι για τον Χρόνη. Πάσα για τον Κουλούρη που με ένα τύπ στην μπάλα δίνει στον Καραλή. Χρόνης για να βάλει τη σφραγίδα του. Τρομερό τρίποντο από τον Κώστα Χρόνη. MVP λογικά, πέτσε MVP για απόψε. 52-62, και χάμισε αστοχή από μακριά. Ψηλά ο Καλδέλης που θα πετύχει το καλάθι. 54-62, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Χρόνης για τον Σοφό. Λήξη της αναμέτρησης, σημαντική νίκη για τους Περιστέρι World Dogs που ανεβαίνουν στο 13-6. Στο 14-5 η Chicago Hawks με την αποψινή ήττα. Αυτά από εμάς. Καλό σας βράδυ.